καφέ. Δεκατέσσερα ροζ μπαλόνια, όσα και τα χρόνια της ζωής της Χριστίνας, που ο θάνατός της συγκλώνησε τους πάντες. Η 14χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο 16χρονος Γιώργος, στο οποίο επέβαινε η 14χρονη Χριστίνα, συγκρούστηκε με γιοταχή όχημα στο Ρίο. Η Χριστίνα της ζωής τώρα δίνει ένα μάθημα σε μικρούς και μεγάλους για τη σημασία του κράνους και της οδικής ασφάλειας. Συγκίνηση, λύπη, στεναχώρια, όμως και μία λάμψη ελπίδας. Πολλά συναισθήματα κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η μητέρα της Χριστίνας, καθηλωτική. Μου στέλνετε μηνύματα συμπαράστασης, προσευχές, δεήσεις, στους Αγίους Τόπους, στο Άγιον Όρος. Μου φαίνανε πράγματα, με βρίσκανε χωρίς να τα ξέρουμε. Θα ευχαριστήσω όλους αυτούς που προσέρχονται για την Χριστίνα. Η Χριστίνα δυστυχώς δεν τα κατάφερε, το θαύμα δεν το κάναμε. Και όπως είπατε στην κυρία Πίλπον, λόγω δεν ήθελα να βγάλω. Ήθελα μόνο, αν επιτρέπετε, να πω κάτι στο παιδί μου που δεν μπορώ να το πω. Ότι την ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου έκανε να με επιλέξει για μαμά της. Η νεαρή κοπέλα τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ο 16χρονος φίλος της συγκρούστηκε με γιοταχή. Για μέρες η ομάδα του Ανδρέα Ηλιάδη έδινε μάχη για να καταφέρει το καλύτερο. Όμως, όπως τόνισε και ο ίδιος, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Χριστίνα, μου σου υπόσχομαι με τις γυρωστές δυνάμεις που έχω με τη δική μου ομάδα να είσαι το τελευταίο κορίτσι που φεύγει άδικα. Ειλικρινά, πιστέψτε με, δεν μπορώ άλλο στη μονάδα να βλέπω να χάνονται άδικα 14χρονα κορίτσια. Σας παρακαλώ, χιάνες κυρίες, με άσπρα μπλουζάκια. Όχι, η Χριστίνα έπρεπε να ήταν στο σχολείο της. Δεν την προστατεύσαμε την Χριστίνα. Ήμασταν απόντες όλοι. Οι γονείς της μικρής Χριστίνας έλαβαν τη μεγάλη απόφαση να δωρήσουν τα όργανά της, το μεγαλείο της ψυχής τους, η δύναμη που είχαν μέσα τους για να καταφέρουν να πάρουν αυτή τη μεγάλη και δύσκολη απόφαση. Για όλους εσάς, το Χριστίνιο ήταν ένα κορίτσι γεμάτο ζωή, με ένα φωτεινό χαμόγελο, με πάθη το συγκρατισμένο, στο πανέμο του πρόσωπό της. Για όσους την γνωρίσαμε λίγο καλύτερα, ήταν μια ψυχή που χωρούσε το κάθε λάθο του παρεξενιά μας. Για την δυναμία μας και πάντα μας γέμισε ψυχικά με την αγάπη της. Μάλιστα, από τη Ζάκυνθο ήρθε ο Χρήστος Παπάς, ένα παιδί που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι όταν έκανε ποδήλατο και το παρέσυρε αυτοκίνητο, θέλοντας να περάσει το μήνυμα «Φορέστε κράνος, σώζει ζωές». Το 10 είχα ένα σοβαρό τροχείο. Ήμουν με το ποδήλατο, ήθελα να πάω στο ποδόσφαιρο, στο σχολείο. Βγήκα από το σπίτι με το ποδήλατο. Εγώ χώρισα τα φυσικά. Βγήκα από το σπίτι, εκεί έξω ακριβώς, με χτύπησε ένα παιδί, τρομάξε. Ο πατέρας μου ήταν ακριβώς εκεί δίπλα. Τα έδινε όλα. Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε κλήρωση για παιδικά κράνη και κράνη μηχανής και κάπως έτσι έκλεισε το τριήμερο των εκδηλώσεων.